Γεια σας. Σημαντικό μήνυμα έστειλε ο κύριος Κύριος Ιερώνυμος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος από την Ύδρα. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους και δεν μοιράζεται. Κάτι πολύ σημαντικό, είπε κι άλλα. Πάμε να το δούμε. Από ό,τι βλέπετε, οι Ιδραίοι τον περίμεναν με υπομονησία να φτάσει στο λιμάνι. Πλήθος κόσμου, μικρά παιδιά περίμεναν να τον υποδεχθούν. Όπως είπε και ο ίδιος λίγο αργότερα, ήταν χρόνια που επιθυμούσε να φτάσει στην Ύδρα και συγκεκριμένα σε αυτό το μοναστήρι της Ύδρας, σε αυτό το ηρωικό και ιστορικό μοναστήρι. Κύριος Εφρέμ τον υποδέχτηκε, αναφέρθηκε στο λόγο του, τον προσφώνησε και τον ευχαρίστησε που βρέθηκε μια τόσο σημαντική ημέρα στο νησί της Ύδρας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την τιμητική πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου και την συνοδεία η οποία με συνοδεύει. Θα ήθελα, ευρισκόμενος σε αυτόν τον ιερό χώρο για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήταν πάντοτε ένα όνειρο, μια σκέψη, πότε θα δοθεί ευκαιρία να πατήσω αυτά εδώ τα χώματα. Και ειδού σήμερα είμαι εδώ. Είμαστε εδώ. Ο πρώτος λόγος της ανταπόκρισης στην αγάπη σας είναι ότι θα ήθελα να γιορτάσω μαζί σας τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και όπως το φανταζόμουν πραγματικά έτσι πραγματοποιείται, απλά, ταπεινά, χωρίς την πανοκρουσίες, εκείνες που πολλές φορές χαλάνε την ουσία των μεγάλων πραγμάτων και μας εκτρέπουν από την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ήθελα επίσης να είμαι κοντά σας αυτή την ημέρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή σας, γιατί θα ήθελα με αυτόν τον τρόπο να εκφράσω προς εσάς, αλλά και προς τον λαό που τόσο επιτυχημένα ποιμένετε, να εκφράσω την αγάπη μου και τον σεβασμό μου. Διότι σεβασμιότατε, αδελφέ, αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια παλεύουμε μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας μας, που κι αυτό πλάστηκε από το Θεό, αλλά είναι
και ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και το ανθρώπινο κατασκεύασμα είναι φυσικό, να κάνει και λάθη, να εκκλίνει πολλές φορές από την πορεία του και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κόσμου. Ήταν η εποχή που δεν έλεγαν το δικό μου και το δικό σου, του κράτους και της Εκκλησίας. Έλεγαν ότι είναι όλα προσπάθειες του αγώνος για όλους μας. Αυτό νομίζω βγαίνει από αυτό το χώρο. Και από αυτό το χώρο εδώ είναι η συνέχεια στον Ιωσήφ Ανδρούσης. Πολλά μαθήματα παίρνουμε στα σχολεία μας. Πολλές επεμβάσεις γίνονται, άλλες καλές, άλλες κακές. Πάντοτε αυτά γίνονται. Αυτά όμως τα ξεχάσαμε και δεν τα συνέτα υποστηρίζουμε. Για μένα σήμερα ήταν ένα βάπτισμα. Αυτό το προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό. Θα ευχόμουν, σεβασμιότατε, αυτά τα μηνύματα που μπορεί κανείς να βγάλει από αυτό τον χώρο να γίνουν κτήμα των ιεραρχών όλων μας, των πολιτευτών, των υπουργών, του βουλευτηρίου μας, να γίνουν μάθημα, αλλά και σε όλον τον λαό, ο οποίος έχει ο καθένας τις δικές του σκέψεις και πορείες, σε όλους μας αυτό το μοναστήρι να γίνει ένα πρότυπο ότι η Ελλάδα ανήκει σε όλους, δεν μοιράζεται και όλοι μαζί πρέπει να προσπαθούμε. Η Παναγία μας λοιπόν που γιορτάζουμε σήμερα, που είναι η Βασίλισσα της Αρετής, που είναι η Βασίλισσα του Πόνου, αλλά που είναι και η Βασίλισσα της Δόξας, να μας φωτίσει όλους μας και τον καθένα χωριστά και αυτά τα διδάγματα που παίρνουμε σε αυτούς τους όρους να γίνουν πράξεις καθημερινή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σας και για την αγάπη σας. Είναι πολύ στον δηλώσιο. Δέσποτα, το κατορί μας είναι ειρήνη. Ότι είδε ο Ευχαριστή μου το στυριό σου, το ετοίμα σας κατά πόσο πραγμάτων των λαών, φως, δόξα. Η σχολά τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι έχουν αρχίσει όλα τα κανάλια και προωθούν την Ορθοδοξία. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Με πρώτη πάνω απ' όλα την ΕΡΤ, η οποία αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την Ελληνική Εκκλησία. Κάτι το οποίο, αν δεν απατώ, με τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν έτσι αυτές οι προβολές σε μικρά και μεγάλα ντοκιμαντέρ για την Εκκλησία μας και για τη θρησκεία μας. Πολύ ευχάριστο ήταν όταν είδα και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να είναι στην Τίνο και να προσεύχεται στην Παναγία. Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, γιατί δύσκολα βλέπεις πολιτικούς να συμμετέχουν σε αυτές τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Πάμε σε ένα θέμα τοπικό τώρα. Τρόμαξαν οι λουόμενοι από την κατολίσθηση που έγινε στην Αρβανιτιά. Εκεί που έκαναν μπάνιο, ξαφνικά είδαν να πέφτει ένα ολόκληρο κομμάτι από το διπλανό, έτσι, από τα πρανές, θα λέγαμε, του βουνού που είναι δίπλα κάτω από το Ξενία. Σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη. Οι λουόμενοι, από ό,τι βλέπετε, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει. Έσπευσαν γρήγορα τα συνεργεία του Δήμου, της πολιτικής προστασίας,
το λιμενικό ταμείο, ο λιμενάρχης, στο σημείο. Τελικά, την εξήγηση για όλη την υπόθεση μας την έδωσε λίγο αργότερα ο Δημήτρης ο Κοστούρος, ο Δήμαρχος Ναυπλίων, ο οποίος το έπαιξε κάθαρα ότι από διάβρωση και λόγω διαρροής σε κάποιο αγωγό της ΔΕΙΑΝ ήταν το... από εκεί ξεκίνησε το κακό, δηλαδή δεν είχε να κάνει με την προηγούμενη κατολίσθηση που είχε γίνει λίγο πιο κάτω και είχε κλείσει η περίμετρος της Αρβανιτιάς, είχε να κάνει ξεκάθαρα από μια κρυφή, έτσι τα λέγαμε, διαρροή νερού που υπήρχε και έμπαινε μέσα στα βράχια με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα λίγο-λίγο-λίγο. Το έδαφος άρχισε να επηρεάζεται και έτσι έπεσαν κάποια χώματα και παρέστηραν και κάποια μικρά βράχια. Ναι, δεν λαμβάνει υπόψη, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της, αυτού του περιπάτου, ο οποίος είναι από τους καλύτερους γνωστούς και γι' αυτό. Όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι όλοι απέναντι στους εαυτούς μας πρώτα και αμέσως μετά απέναντι στο περιβάλλον μας. Να πούμε τώρα για το γύρο της Αρβανιτιάς ότι το σημερινό περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή και έχει να κάνει με την πτώση των βράχων που έχουμε συχνά. Αυτό προήλθε ουσιαστικά από μια διαρροή την οποία δεν είχε διαγνώσει η υπηρεσία της ΔΕΙΑΝ μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα χώματα να πέσουν στο σημείο. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο για την Αρβανιτιά παραμένει και παραμένει γιατί, να γνωρίζουν όλοι. Έχει γίνει ήδη μία έρευνα, έχει εκπονηθεί ένα ερευνητικό έργο από το ΙΓΜΕ, το οποίο έχει σχέση με την ευστάθεια όλης της περιοχής. Το ΙΓΜΕ δεν έχει κάνει μόνο για την περιοχή της Αρβανιτιάς, αλλά σχεδόν για ολόκληρο τον αργολικό κόλπο που παρουσιάζει τέτοια προβλήματα. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό έτσι ώστε να πούμε ότι μπορεί να προχωρήσει κάποιος στο να κάνει παρέμβαση. Υπάρχει μία σειρά μελετών που ακόμα πρέπει να γίνουν, από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προμελέτη και μελέτη, από μελέτες που θα δουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις σε κάθε σημείο και φυσικά όλα αυτά να έχουν έναν προϋπολογισμό και τα τεύχη δημοπράτησης που πρέπει να βγάλουμε. Συν το ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας φάκελος και να βρεθεί μια πρόσκληση χρηματοδότησης, πράγμα το οποίο περιμένουμε να γίνει. Όλοι να γνωρίζουν ότι ο γύρος της Αρβανιτιάς είναι προτεραιότητα στο να τακτοποιηθούν τα πράγματα, όμως πρέπει πολλοί παράγοντες να συνεργαστούν και φυσικά να υπάρχει μια σταθερότητα παντού για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, πώς μιλάμε και να ξέρουμε και το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί. Από την πλευρά μας θα ολοκληρώσουμε τις μελέτες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μπορεί να χτιστεί ένας φάκελος όριμος για να διεκδικήσει την χρηματοδότησή του έτσι ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις. Αυτά προϋποθέτουν όμως διάφορες συνεργασίες που ακόμα δεν έχουν γίνει. Άρα θα πιέσετε το προσπαθήσετε. Ναι, νομίζω ότι η πίεση είναι συνεχής. Όταν λέμε τώρα να βγει μια πρόσκληση για να μπορέσει να ενταχθεί, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να βρεθούν χρήματα τα οποία θα επουλώνουν τέτοιες πληγές, θα ασχολούνται με τέτοια έργα. Αυτά μπορεί να είναι, ανάλογα με τα τεύχη δημοπράτες που θα βγουν, μπορεί να είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Όπως επίσης πρέπει να γίνει μια μελέτη για το πώς αυτά θα εφαρμοστούν, αλλού μπορεί να μπουν σειρματοπλέγματα, αλλού πρέπει να γίνουν τσιμεντοενέσεις. Δεν πρέπει να χαλάσει η αισθητική του τοπίου, πρέπει να προστατευτεί ο πεζόδρομος, πρέπει να γίνει μια μελέτη ευστάθειας και για τον πεζόδρομο. Όλα αυτά προϋποθέτουν, δεν λέω χρήμα, γιατί τα χρήματα έτσι κι αλλιώς από όπου και αν είναι θα βρεθούν για να γίνει αυτή η σειρά μελετών, αλλά προϋποθέτει συνεργασίες πολλών υπηρεσιών. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το 100% της ασφάλειας κάποιου ο οποίος διέρχεται το γύρο, φυσικά και δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα πούμε ποτέ περάστε και κάντε το γύρο της Αρβανιτιάς. Από τη στιγμή που υπάρχει μία πιθανότητα σε όσες χιλιάδες ή εκατομμύρια μπορείτε να βάλετε φορές που μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα, φυσικά δεν θα πούμε σε κανέναν να περνάει. Ότι περνάει με δική του ευθύνη, ότι περνάει όλα αυτά που βλέπετε, ότι τα κατεβάζει, ότι τα κάνει από εδώ, από εκεί, αυτό είναι περισσότερο με την επιθυμία του να κάνει αυτή την υπέροχη βόλτα. Πρωινές ώρες ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε μια κατολίσθηση, όπως γνωρίζετε, όπως κάθε χρόνο. Κοινοποιούμε όλα τα έγγραφα, τα απαιτούμενα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Κλείνουμε ερμητικά το χώρο περιπάτου, δηλαδή τη διέλευση από την Αρβανιτιά έως κάτω τις Μπάνιερες. Πλην όμως διάφοροι τα καταστρέφουν, τα σπάζουν, τα βγάζουν και από ό,τι είδατε
Είναι άκρος επικίνδυνο, διότι και από τις δύο πλευρές υπάρχουν ταμπέλες ότι και στα ελληνικά και σε ξενόγλωσσες. Για κατοχής συλλήθων, πλην όμως, από ό,τι είδατε, είχαμε ένα περιστατικό. Πάλι προβήκαμε στη σφράγιση, πάλι θα κοινοποιήσουμε έγγραφες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό το θέμα εκκρεμεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, από το 2009. Είχε κάνει τότε το ΕΓΜΕ μία έκθεση, ήταν πολυδάπανη. Μόνο η μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κόστιζε γύρω στα 2 εκατομμύρια με 2,5 την εποχή εκείνη. Εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η αρχαιολογία. Η ζώνη αυτή είναι Natura, όπως την γνωρίζετε. Θα πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία, και πιστεύω ότι είναι ήδη καιρός, να αρχίσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά πάλι, γιατί το κομμάτι αυτό είναι ο πνεύμονας, το καλύτερο περιπατητικό κομμάτι του ναυτιλίου, από ό,τι γνωρίζετε. Ευελπιστούμε ότι θα ακουστούμε. Πάλι θα στείλουμε εμείς τα έγγραφα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στην αρμόδια υπουργεία, και ευελπιστούμε να έχουμε κάποια λύση. Εάν προσέξετε οι ταμπέλες που διαπαγορεύεται για να ρίξει η πτώση βράχων κτλ., προϋφίσταται δεκαετία τουλάχιστον από όταν είμαι Προέδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πλην όμως, παρουσιάζουν τα φαινόμενα, έρχονται ορισμένοι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι συνεχίζουν. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να συνομεύουμε τον καθέναν. Βρίσκουν διάφορες διόδους, όπως είδατε, και δημιουργούν προβλήματα. Εμείς κάθε χρόνο κοινοποιούμε έγγραφα στις τεχνικές υπηρεσίες, στην περιφέρεια, στον εισαγγελέα, έτσι ώστε γνωστοποιούμε και καθιστούμε κάθε χρόνο γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει. Ευελπιστούμε να μην έχουμε θύματα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό και ευθύς αμέσως όταν ενημερωθήκαμε το πρωί, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, Λιμεναρχείο, Δήμος, Λιμενικό Ταμείο, το πότε θα ανοίξει δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα των συναρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών. Εσείς λεφτά δεν έχετε ίδιους πόρους από το Λιμενικό Ταμείο ή από το Δήμο? Ίδιους πόρους τι να έχει το Λιμενικό Ταμείο. Γνωρίζω ότι μετά την κρίση, εδώ έφτασε η επίσημη κυβέρνηση, η προηγούμενη, να μας ζητάει και τα κονδύλια τα οποία είχαμε για να πληρώνουμε τους υπαλλήλους. Οπότε καταλαβαίνετε, και να δεσμεύονται τα χρήματα των διάφορων νομικών προσώπων. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Ο δρόμος έκλεισε όμως και θα κλείσει για αρκετό διάστημα, διότι κανένας δεν ρισκάρει, και ειδικότερα από την πλευρά της Δημαρχίας, από την πλευρά της πολιτικής προστασίας του Δήμου, δεν ρισκάρουν να ανοίξουν μια τέτοια περίμετρο όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με κατολισθήσεις βράχων από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάζονται αρκετά χρήματα, από ό,τι μας είπαν, χρειάζονται αρκετές μελέτες. Το ΕΓΜΕ, μας μιλούν για το ΕΓΜΕ, το οποίο, αν δεν απατώμε, κάποτε είχε διαλυθεί το ΕΓΜΕ. Έχει διαλυθεί το ΕΓΜΕ, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι κάποτε είχαν κάνει κινητοποιήσεις οι άνθρωποι που δούλευαν στο ΕΓΜΕ, οι επιστήμονες αυτοί, τα παλιά τα χρόνια, ότι διαλύεται το ΕΓΜΕ και δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναλύσεις να γίνονται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό συνεχίζει. Πάτε για περίπατα από εδώ, όχι? Όχι. Το είδα που έπεσε από κάτι. Ναι. Ήταν πολύ το χώμα όταν έπεσε? Βέβαια, και πρώτα είχε βουή πρώτα. Ναι. Και μετά έπεσε. Εάν δεν συντηρηθούν τα κάστρα, θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Έκλεισε σήμερα ο περιμετρικός για Αρβανιτιά. Υπήρχαν προβλήματα από κάποιους βράχους που είχαν πέσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τώρα, μέσα στον καρδιά του καλοκαιριού, έπεσαν κι άλλα βράχια, και έτσι σήμερα έκλεισε ολοκληρωτικά, μέχρι νεοτέρας, ο γύρος της Αρβανιτιάς. Απαγορεύεται και η διέλευση των πεζών, από ό,τι βλέπετε. Μπήκαν ειδικές σημάνσεις λόγω της νέας πτώσης, που θεωρείται αρκετά επικίνδυνη, και έτσι οι άνθρωποι του Δήμου, της πολιτικής προστασίας, έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Το πλήρωμα παντού. Πλήρωμα παντού. Ναι. Έπεσε μεγάλο κομμάτι σήμερα? Περίπου τα 100 κυβικά. Έχει κλείσει όλος ο δρόμος. Δεν μπορείς να πέρασε αυτό το σημείο? Όχι. Ναι, συνέχεια εκεί, και δεν έπεσαν εκεί πέρα πάλι. Στην Καμάρα που λέμε.
πρέπει ο δήμαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, διότι θα καούν τα ωραία πράγματα εδώ πέρα. Θα καούν. Περπατώ 7 χιλιόμετρα και οπότε είναι στο δρομολόγιο μου. Τώρα βέβαια, για λόγους προληπτικούς βασικά. Ναι, υπάρχουν πινακίδες εδώ, θα τις πινατήρεις. Όμως εσύ... Αλλά... Έχει γίνει ήδη μία έρευνα, έχει εκπονηθεί ένα ερευνητικό έργο από το ΙΓΜΕ, το οποίο έχει σχέση με την ευστάθεια όλης της περιοχής. Το ΙΓΜΕ δεν έχει κάνει μόνο για την περιοχή της Αρβανιτιάς, αλλά σχεδόν για ολόκληρο τον αργολικό κόλπο που παρουσιάζει τέτοια προβλήματα. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ο Δήμαρχος, ακούσαμε και τι είπε ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Αρβανιτιά, στο γύρο της Αρβανιτιάς. Αυτό που με παραξενεύει είναι ότι πάρα πολλοί σπέβδουν στο διαδίκτυο να γράψουν διάφορα πράγματα, ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει εργασίες πιο μπροστά, δεν έγιναν κτλ. Τι να πω τώρα πάνω σε αυτό, να πάρω κάποια θέση, να πω κάτι. Όταν δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν έχουν γίνει τίποτα, όταν πριν 15 χρόνια δεν έχουν γίνει τίποτα, όταν πριν 25 χρόνια δεν έχουν γίνει τίποτα, δεν έχει αξιοποιηθεί όλο αυτό το κομμάτι, όταν οι φάροι κατά στη γραμμή αυτή που πάει μέχρι τις μπανιέρες είναι διαλυμένοι, είναι σκουριασμένοι, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εάν δηλαδή ήταν άλλη η Δημοτική Αρχή θα είχε κάνει περισσότερα. Δεν ξέρω. Αν κάποιοι νομίζουν ότι επειδή δεν είναι η Δημοτική Αρχή αυτή που θα επιθυμούσαν και είναι η Δημοτική Αρχή αυτή που δεν επιθυμούν, θα πρέπει να σχολιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι δεν γίνεται και κάτι που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Δεν νομίζω να θέλει κάποιος το κακό μιας πόλης. Άλλοι είναι οι λόγοι και άλλες είναι οι αιτίες. Υπήρχε και μια καταγγελία από ό,τι μας λέει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου όσον αφορά το κατάστημα που υπάρχει στην Αρβανιτιά και εξυπηρετεί τους ελαιόμενους. Κάποιος έκανε μια καταγγελία ότι δεν μπορεί να κάνει άνετα το μπάνιο του, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν ξαμπλώστρες, υπάρχουν πολλές ομπρέλες, ήθελε να παίξει με τα βοτσαλάκια δεν τα βρίσκε, έβρισκε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπήρχε μια καταγγελία. Πάμε να δούμε τι λέει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Κατέθεσε μια έγγραφη καταγγελία ότι δήθεν υπάρχουν καταπατήσεις σε κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για τους λουόμενους. Ευθύς αμέσως μετά το συμβάν της κατακρεμής των βράχων ήρθε κλιμάκιο του λιμεναρχείου, έκανε αυτοψία, έκθεση αυτοψίας, δεν διαπίστωσε καμία παράβαση, η οποία θα κοινοποιηθεί και στον καταγγέλλοντα και έτσι πιθανολογούμε να κλείσει το θέμα. Για πού ακριβώς μιλάνε οι καταπατήσεις που έχουν γίνει? Για τον ελεύθερο χώρο που είναι για τους λουόμενους. Από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει ξαμπλώσσα, γιατί είναι όλα ελεύθερα. Για το κομμάτι δηλαδή που δεν έχει παραχωρηθεί στον επιχειρηματία. Από τη μεριά που είναι το κτίριο από εκεί? Από την πλευρά αυτό δεν έχει παραχωρηθεί στο... Δεν είναι του Λιμενικού Ταμείου. Αυτό ανοίξει στο ΤΑΙΠΕΔ. Οπότε ο χώρος, το Λιμενικό Ταμείο είναι μέχρι εκεί που σταματάουν τα... το ξύλινο κάγκελο του επιχειρηματία. Συνηθίζετε να κάνετε τέτοιους ελέγχους ή χρειάζεται Πάμπολους, όχι. Το λιμεναρχείο ειδικά φέτος έχει κάνει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε χερσαίες ζώνες και σε γαλούς και παραλίες. Πριν όμως όταν γίνεται καταγγελία, είσαι υποχρεωμένος να... Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι το λιμεναρχείο. Υπάρχει άψογη συνεργασία, ήρθε το λιμεναρχείο, δεν διαπίστωσε τίποτα, θα κοινοποιηθεί έκθεση αυτοψία. Και έτσι και ο επιχειρηματίας θα λειτουργήσει και οι λουόμενοι θα έχουν τον χώρο που προβλέπεται ελεύθερο για να το χρησιμοποιούν. Πήγαν λοιπόν και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο λιμενάρχης ναυπλίου, ο κύριος Κοντός, δεν διαπίστωσαν κάποια παράβαση. Έτσι λοιπόν ο κύριος που έκανε αυτή την καταγγελία ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Αρβανιτία και δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο, δεν υπάρχει χώρος δηλαδή να καθίσει κάποιος ελεύθερο να πάρει τα κουβαδάκια του και να πάει εκεί να παίξει, γιατί το κατάστημα ενδεχομένως είχε βάλει κάποια μεγαλύτερα όρια και δεν επέτρεπε στους συγκεκριμένους λουόμενους να κάνουν ελεύθερα μπάνιο. Ο επόμενος μήνας γενικά θα είναι ο μήνας που θα υπάρξει η απομάκρυνση που λένε από το ταμείο, δηλαδή ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά από την απομάκρυνση, το ξέρετε αυτό που λένε. Αναλαμβάνουν οι καινούργοι δήμαρχοι ή οι δήμαρχοι που ήταν και ξαναβγήκαν πάλι για νέα τετραετία. Ορκομοσία λοιπόν νέου Δημοτικού Συμβουλίου στην Επίδαυρο. Η τελετή ορκομοσίας του νέου δημάρχου, εδώ έχουμε για να κάνουμε νέο δημάρχο, θα γίνει για την Επίδαυρο, θα γίνει στις 23 Αυγούστου
και από Σεπτέμβρη βάζουν μπροστά εκεί στην Επίδαυρο να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό το θα αλλάξουμε τα πάντα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Συνήθως όλοι όσοι αναλαμβάνουν λέει θα αλλάξουμε ριζικά τα πράγματα. Εμείς αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει και πώς θα αλλάξει κάθε δημοτική αρχή τα πράγματα. Εάν πάντως κάποιοι σύμβουλοι έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να αλλάξουν τη ζωή τους μέσα από διάφορα πράγματα που θα κάνουν στο πλάι, επάνω από το Δήμαρχο, κάτω από το Δήμαρχο, ειδικότερα για τους καινούριους τους δημάρχους που δεν ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα, να είναι γυαλασμένοι. Δεν θα τους βγει, γιατί υπάρχει και η αντιπολίτευση η οποία έχει τεράστια πείρα και θα τους βρουν απέναντι. Και με το νέο νόμο τώρα που υπάρχει του Κλεισθένη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν στον πειρασμό, αλλά θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουν αυτό που ενδεχομένως σκέπτονται. Τελετή ορκομοσίας της νέας δημοτικής αρχής στο Άργος. Θα το θέλει τώρα η νέα δημοτική αρχή, αλλά δεν υπάρχει νέα δημοτική αρχή, υπάρχει μία αρχή και αυτή η αρχή λέγεται Δημήτρης Καμπόσος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια έχει πιάσει το Δήμο και δεν λέει να τον αφήσει με τίποτα. Έχει τον κόσμο δίπλα του, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Για πολλούς έχει καταφέρει και έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλες πλευρές που λένε ότι δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα. Βέβαια συγκρίνουν τις παλαιότερες εποχές που υπήρχε χρήμα και κανείς δεν το υπολογίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν γίνει Δήμος, ένας Δήμος, δηλαδή υπήρχε ο Δήμος Άργους, ο Δήμος Λέρνας, ο Δήμος Μυκηναίων και άλλοι έτσι μαζί, αν μιλάμε για το Δήμο Άργους, που εκεί τα κονδύλια είναι τελείως διαφορετικά. Στις 31 Αυγούστου είναι η ορκομοσία του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων στο Ναύπλιο, στο χώρο του Βελευτικού, επέλεξε ο κύριος Κοστούρος κλειστό χώρο. Στις 31 λοιπόν, το Σάββατο, θα γίνει και μεσημέρι, ανάψτε και τα air condition, πιστεύω να μην κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάμε και πάλι από την αρχή να δούμε τι θα κάνει ο Δήμος Ναυπλίου με τη νέα αυτή σύνθεση που θα υπάρχει. Ναι, θα ορκιστούμε την τελευταία μέρα. Στις 31 το Σάββατο, 31 Αυγούστου, πρέπει να έχει βγει και δελτίο τύπου που εσείς το έχετε προλάβει τώρα, στις 12 η ώρα στο Βουλευτικό. Θα είναι μεγάλη τελετή, πιστεύετε? Θα είναι η τελετή έτσι όπως αρμόζει στο Δήμο Ναυπλίων, που πάντα η πόλη, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι πολύ μπροστά από όλους τους ανθρώπους. Στο Τολό, στην καρδιά του καλοκαιριού, θα θυμάστε παλιά που έβγαιναν βόλτα αρκετοί με το αυτοκίνητο και γκαζάριζαν μήπως και τους προσέξει κάποια κοπέλα και πούν τι ωραίο αυτοκίνητο έχει. Σε αυτή την περίπτωση, στο Τολό, κάτι ανάλογο έγινε. Όταν ένας με το αυτοκίνητο άρχισε να κάνει παντιλίκια τα λεγόμενα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, γύρω στις 10:30 το βράδυ στο κέντρο του Τολού και όταν είχε αυτοκίνητο, τραυμάτισε και κατέληψε μια γυναίκα στο ύψος της μεγάλης τροφής. Ξέρετε, εκεί που δύσκολα μπορείς να πεις ότι θα πας μεγάλη ταχύτητα, γιατί στενεύει ο δρόμος, είναι και τα καταστήματα εκεί μέχρι να πάρεις την κεντρική ευθεία για να μπεις μέσα στο τουριστικό Τολό. Και κάποιος, θα λέγαμε, ο οποίος σκέφτηκε ας πατήσω μια γκαζιά, παραλίγο θα βρισκόταν μέσα στο κατάστημα. Εδώ βλέπετε την κατάσταση, επικράτησε ένας πανικός. Ευτυχώς πήδηξαν δεξιά και αριστερά οι άνθρωποι του καταστήματος, έσπρωξαν τα καθίσματα και με πολύ μικρούς τραυματισμούς η κοπέλα γλίτωσε από τον άνθρωπο ο οποίος σκέφτηκε να κάνει τις γκαζιές του μέσα στο Τολό για άλλη μια φορά. Στην πορεία εξαφανίστηκε, επειδή όμως είχαν συγκρατήσει τον αριθμό του αυτοκινήτου. Λίγο αργότερα τον συνέλαβε η αστυνομία και τώρα θα τα βρει με την δικαιοσύνη αν θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Καλή συνέχεια να έχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας ότι αύριο μπορεί να είναι καλύτερα. Γεια σας.